που είναι το, η ευχή που είναι και επίκαιρη για αυτή τη χρονιά, όπως είναι για κάθε χρονιά. Αλλά για φέτος τουλάχιστον ευχόμαστε σε όλους να έχουμε υγεία, να έρθει το 2021 ασφαλέστερο για όλους μας και να πάνε όλα καλύτερα τα πράγματα όπως επιθυμεί ο καθένας στην προσωπική του ζωή και γενικά σε όλους παγκοσμίως πια να λυθεί αυτό το θέμα της πανδημίας, γιατί πραγματικά μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και μας έχει στεναχωρήσει. Και ψυχολογικά και σωματικά μας έχει... Ναι, όλο αυτό το τελευταίο χρόνο. Και ευχόμαστε πραγματικά να έρθουν καλύτερες μέρες για το 2021. Mm-hmm. Θα θέλαμε να σας είχαμε κι εμείς εδώ να κάνουμε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, με τις δράσεις και το έργο που υλοποιήθηκε στην υπηρεσία, να δούμε τους στόχους σας. Αλλά δυστυχώς δεν... Δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει. Θα κάνουμε μία ανάπτυξη, ενημέρωση. Έτσι, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς για όλα αυτά που έχουμε κάνει. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος γνωρίζει το έργο μας, γιατί η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος είναι μία υπηρεσία που είναι στην καθημερινότητα, πρέπει να είναι παρούσα. Πέρα όμως από την καθημερινότητα, έχουμε μπει στη διαδικασία και μελετών και έργων που θα αναβαθμίσουν το κομμάτι της καθαριότητας στο Δήμο Ιεράπετρας. Και θα ήθελα πραγματικά να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους στην υπηρεσία και πάνω απ' όλα στο Δήμαρχο που πραγματικά έχει βοηθήσει και έχει στηρίξει, έχει προσπαθήσει για να πετύχουμε πολλά πράγματα και στο κομμάτι της καθαριότητας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας σε συνέχεια. Και ένα από αυτό... το στόχο τέλος πάντων που έχουμε καταφέρει και εκεί πρέπει να το ξαναπώ πάλι για το Δήμαρχο, γιατί με 2-3 ταξίδια και με επιμονή στην Αθήνα καταφέραμε, κατάφερε και ο ίδιος και με όλους εμάς τους συνεργάτες του να εγκριθεί επιτέλους το καταφύγιο Δέσποτων Ζών με ιατρείο του Δήμου Ιεράπετρα, συνολικού προϋπολογισμού 372.000 ευρώ. Και έχει ενταχθεί αυτό το έργο στο Φιλόδημος 2 και πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ο Δήμος μας είναι ένας Δήμος που ταλαιπωρείται πολύ από τα αδέσποτα και θα τα καταφέρουμε επιτέλους να η φροντίδα στα αδέσποτα να γίνει μεγαλύτερη, η οποία υπάρχει βέβαια και μέχρι σήμερα, αλλά θα γίνει μεγαλύτερη και καλύτερη και πιο αποτελεσματική σε όλα τα αδέσποτα του Δήμου μας. Και με καλύτερες συνθήκες και με πιο σωστές προδιαγραφές. Ναι, βέβαια. Οπότε θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα δουλέψουμε ακόμη, διότι έχει πάρα πολύ δουλειά να ολοκληρωθεί η μελέτη, να κατατεθεί και να χρηματοδοτηθεί το έργο, το οποίο θα προσφέρει πάρα πολλά στο κομμάτι των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Ιεράπετρα. Έχει εγκριθεί λοιπόν, μας λέτε. Ναι, έχει εγκριθεί χρηματοδότηση, έχει υπογραφεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 23 Δεκεμβρίου. Εμείς το γνωρίζαμε βέβαια νωρίτερα, απλά περιμέναμε και το τυπικό της διαδικασίας στην υπογραφή του Υπουργού. Οπότε έχουμε ενταχθεί επιτέλους στο Φιλόδημος 2, ξαναλέω άλλη μια φορά, προϋπολογισμού του έργου 372.000 ευρώ. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχές ανταλλάσσουμε σήμερα και μέσω εσάς σε όλους στο Δήμο. Θα το θέσω γενικότερα, επιτρέψτε μου, σε όλες τις παρατάξεις, όλο το Δημοτικό μας Συμβούλιο, στους ανθρώπους που μας εκπροσωπείτε και παλεύετε ο καθένας από τη δική του πλευρά, καταθέτοντας τις προτάσεις, τις θέσεις, τις απόψεις του. Μέσα από διαφωνίες, συμφωνίες, μέσα από διάλογο που νομίζω ότι είναι, θα πρέπει να είναι επικοδομητικός έτσι ώστε να βγαίνουν σωστά συμπεράσματα για το καλό του Δήμου της Ιεράπετρας από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, την Ιεράπετρα, το Μακρύ Γυαλό και σε όλα μας τα χωριά. Πολλές ευχές λοιπόν, κυρία Ρωμαγιωτάκη, και προσωπικά. Εγώ από την πλευρά μου εύχομαι σε όλους πραγματικά, είτε αιρετούς είτε προσωπικό του Δήμου, χρόνια πολλά, καλά, χαρούμενα, ευτυχισμένα, με πολλή αγάπη και υγεία σε όλους και στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή χρονιά.